Διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία. Μείνε σε αυτό το βίντεο αν θες, σε παρακαλώ, να ενημερωθείς για κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το βίντεο επίσης μου είναι αδιάφορο αν είσαι αριστερός, κεντρός, δεξιός, center back και ό,τι θες. Σε αυτό το βίντεο σου ζητάω απλά να είσαι λογικός. Όπως γνωρίζετε, είμαι ξεκάθαρα πολέμιος της πολιτικής ορθότητας και woke agendas, καθώς είναι το πιο οργανωμένο και με το καλύτερο marketing φασιστικό σύστημα ενάντια στην ελεύθερη έκφραση και κοινή λογική. Οποιαδήποτε απόπειρα λογικής έκφρασης και λογικής φωνής ενάντια σε όλο αυτό το αμερικανόφερτο σύστημα βρίσκεται κόντρα με ορδές τρολοχωροφυλάκων. Το σύστημα έχει σκοπό, και το έχει καταφέρει εν πωλής, την φήμωση οποιαδήποτε διαφωνίας με τις αγίες μειονότητες, ονόματα μιλάμε. Αν για κάποιο λόγο πεις ότι είμαι περήφανος Έλληνας, είσαι εθνικιστής και φασίστας. Αν επίσης εκφράσεις ότι είμαι περήφανος που είμαι άνδρας, είσαι ομοφοβικός, ρατσιστής και όλα τα όμο. Εάν είσαι υποστηριχτής της παραδοσιακής οικογένειας και πεις έστω και το αυτονόητο, π.χ. ότι δεν υπάρχουν 162 φύλλα ως τώρα, και δεν συμφωνείς στη μόδα που κανονικά θα έπρεπε να ασχοληθεί η επιστήμη της ψυχιατρικής, δηλαδή ότι είμαι ό,τι νιώθω και πρέπει να με αποδεχθείτε. Σε ελεύθερη έκφραση, τα συναισθήματά μου είναι ανώτερα από την κοινή λογική και πραγματικότητα. Τότε σπέβδουν να σε βάλουν στη θέση σου. Η υπερηφάνεια είναι πλέον μονοπόλιο συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή, αύριο το πρωί ξυπνάω και λέω ότι είμαι γυναίκα 8 χρονών. Έτσι νιώθω, δεχτείτε το. Το κακό όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς αυτά λίγο πολύ τα συνηθίσαμε, δυστυχώς. Το κακό πλέον είναι ότι ακόμα και αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν πάει κόντρα σε αυτή την παράνοια, αλλά βλέπουμε ότι φέρνει από τα νηπιαγωγεία κιόλας την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διδάσκοντας στα νήπια την παραπάνω ατζέντα. Μεγάλη εισαγωγή, το ξέρω, αλλά πάμε στο ζουμί του τίτλου τώρα, δηλαδή το νομοσχέδιο που έρχεται για την ενδοοικογενειακή βία, όπου είναι εντελώς παραδομένο και αυτό στις ορέξεις των φεμιναζί. Δαιμονοποιεί τους άνδρες, αποξενώνει γονείς, καταστρέφει οικογένειες και συνεχίζεται τα μονά ζυγά δικά μας με πιο σκληρό ρυθμό. Γι' αυτό και αποφάσισα να πολεμήσω ακόμα πιο ενεργά αυτό το φαινόμενο, όπου μάλλον τώρα μεγάλη εισαγωγή, όπως είπα, παραδίδω το βήμα στον φίλο και ομοειδεάτη Αντρέα, όπου θα βάλω και το κανάλι του να τον ακολουθήσετε. Και επίσης στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω επίσης τα απαραίτητα link, τα οποία επαληθεύουν όσα θα υποθούν εδώ από μένα και τον Ανδρέα. Και στο τέλος θα έχετε και το link ώστε να μπείτε στην διαβούλευση και να πάρετε θέση. Ανδρέα, δικό σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, αν είσαι πατέρας, αν είσαι γιος, αν σκοπεύεις να γίνεις πατέρας ή γενικά αν είσαι οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος, ανεξαρτήτως φίλου, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Μπορεί να πείτε ταυτί σας ότι έρχεται προς διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία. Και υπάρχουν προβλήματα. Πολύ σοβαρά. Ενημερωτικά, όπως πάντα, οτιδήποτε αναφέρω σε αυτό το βίντεο θα βρίσκεται στην περιγραφή του παρόντος βίντεο όταν θα ανέβει στο YouTube. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα με κάποια σημεία από κάποια από τα άρθρα που έρχονται προς διαβούλευση, μετά μια επεξήγηση με πηγές, έτσι για να χαλάσουμε λίγο αφήγημα, και μετά μια γρήγορη σούμα. Δεν θα μας πάρει πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου υπάρχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κτλ. Και κάτω-κάτω είναι όλα τα άρθρα. Στο άρθρο 99 λοιπόν, που προστίθεται το άρθρο 23α, έχουμε το εξής. Έχουμε την παράγραφο 1, στην οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι δομές αφορούν κατά αποκλειστικότητα γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και επιβεβαιώνεται παρακάτω στην παράγραφο 3, όπου αναφέρει επίσης δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Επιπροσθέτως, στο ίδιο άρθρο, στο 2α, διαβάζουμε το εξής. Ότι η διαχείριση του περιστατικού, του κάθε περιστατικού τέλος πάντων, με τη συμμετοχή του θύματος, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, αναπηρία, σχέση συγγένειας με το δράστη κλπ. Το φύλο δεν αναφέρεται πουθενά. Για να μην αφήσουμε κανένα παραθυράκι και υπονοήσουμε ότι και οι άντρες είναι θύματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με ένα άρθρο που φωτογραφίζει σχεδόν τον άντρα σαν μοναδικό θήτη. Ξεκαθαρίζει επίσης και τονίζει ότι οι δομές αφορούν μόνο τις γυναίκες και φυσικά φροντίζει να προσθέσει έντεχνα και άλλα χαρακτηριστικά του θύματος για να μην αφήσουμε απ' έξω, ας πούμε, και τον αντιρατσιστικό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Άρθρο 98. Εδώ ξεκινάει καλά από την παράγραφο 1 ότι σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός, παιδαγωγός κλπ. Διαπιστώσει ότι έχει διαπραχθεί εις βάρος του οικογενειακή βία, του παιδιού εννοώ, υποχρεούται να το αναφέρει στις αρχές. Και κανένας μας δεν θα διαφωνήσει με αυτό. Όμως, στην παράγραφο 2. Αναφέρει ξεκάθαρα, χωρίς καμία εξαίρεση, τα πρόσωπα που προαναφέραμε δεν ενάγονται, δεν διώκονται, δεν απολύονται και γενικά δεν έχουν καθόλου κυρώσεις αν το περιστατικό αποδειχθεί αναλυθές. Ρητά λοιπόν δεν βάζει κανένα όριο στις ψευδείς καταγγελίες. Αν δηλαδή ένας εκπαιδευτικός,
συνέχεια καταγγέλει για το ίδιο παιδί ότι ο πατέρας το κοπανάει. Και κάθε φορά το δικαστήριο βλέπει ότι λέει ψέματα. Δεν πειράζει, άστο να το κάνει, κατ' επανάληψη. Εν τω μεταξύ όλο αυτό περνάει την ώρα που έχουμε εκατοντάδες εκδικάσιμες υποθέσεις για ψευδείς καταγγελίες από μανάδες ότι ο πατέρας θα χτυπάει τα παιδιά ή ασελγεί πάνω τους κλπ. Κλπ. Για να πάνε τις διατροφές και να μην τα ξαναδεί ο μπαμπάς. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, το περιστατικό στην Πάτρα με την ψυχολόγο. Που σε συνεννόηση με τις ψυχεδελικές μανάδες και κάτι αστυνομικούς και κάτι ψυχολόγους άλλους κτλ. Και κάτι δικηγόρους, βγάζανε ψευδείς γνωματεύσεις ότι κάποιοι μπαμπάδες είχαν ασελγήσει τα παιδιά τους. Παρένθεση, δεκάδες υποθέσεις από ένα και μόνο άτομο. Αλλά τώρα εντάξει, αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δεν γίνονται. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στο επόμενο άρθρο. Εδώ θα παραδεχτώ ότι η συγκεκριμένη προσθήκη με αριθμό 169α στο άρθρο 26 είναι από τις αγαπημένες μου. Παράγραφος 3 λοιπόν, διαβάζουμε. Όποιος εν γνώση του ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη ή χρηματική ποινή. Όλα καλά μέχρι εδώ. Δηλαδή, αν η μάνα έχει την επιμέλεια και το δικαστήριο έχει πει, ας πούμε, ότι ο μπαμπάς θα βλέπει το παιδί του κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, η μάνα δεν έχει το δικαίωμα να μην τον αφήσει να το δει. Ναι, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν και διαβάζουμε. Η πράξη μένει ατιμόρυτη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του. Οπότε λοιπόν, είσαι μάνα και έχει την επιμέλεια του παιδιού σου. Σου απαγόρευε λοιπόν το κράτος να μπορείς να απαγορεύσεις τον μπαμπά, τον ίδιο τον μπαμπά του παιδιού, να δει το παιδί του. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση σου δίνει ένα τεράστιο όπλο για τη φαρέτρα σου. Μπορείς πάρα πολύ απλά το Σάββατο, ξέρω εγώ, που έχει κανονίσει ο μπαμπάς να έρθει να πάρει το παιδί, να μην τον υποδεχτείς εσύ. Να αφήσεις τη γιαγιά, την κολλητή σου ή την ξαδέρφη σου. Οπότε αυτές έχουν το δικαίωμα να του πουν όχι, χωρίς να πάθουν τίποτα. Με λίγα λόγια τώρα, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κρίνει ότι η γυναίκα είναι πάντα θύμα, ότι ο μπαμπάς είναι πάντα θήτης, αλλά και να μην είναι θα είναι αόρατος, και σου δίνει και τρόπους να παρακάμψεις το σύστημα. Γιατί πρέπει να τον τελειώσεις μια και καλή. Και τώρα ήρθε το πολύ ωραίο κομμάτι του βίντεο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πετάξουμε μερικές επιστημονικές και στατιστικές, θα έλεγα, αλήθειες στα μούτρα αυτών που έχουν πλημμένο εγκέφαλο από την ατζέντα ή από τις φεμινιστικές προπαγάνδες των χρόνων των τελευταίων. Με αληθινές στατιστικές. Όχι όπως χρησιμοποιούν οι φεμινίστριες που λένε: κάναμε μία έρευνα, οπότε πήραμε 100 κακοποιημένες γυναίκες και τις ρωτήσαμε αν κακοποιούν οι άντρες. Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά να σας χαλάσω το αφήγημα. Νούμερο 1. Όχι, οι γυναίκες δεν χρησιμοποιούν βία μόνο επειδή κάτι θα τις έκανε, απλά σου έχουν πλύνει τον εγκέφαλο. 2. Όχι, η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο τους άντρες. Και μάλιστα είναι τρομακτικά κοντά τα ποσοστά. Επίσης, οι άντρες είναι πρωταθλητές σε τραυματισμούς από τη σύζυγό τους σε τέτοια περιστατικά. Και αυτοί οι αριθμοί δεν αφορούν τίποτα ξένες άλλες χώρες εκεί μακριά, έτσι. Αλλά για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνότερα βία απέναντι στους άντρες τους. Παντού. Και στην Ελλάδα. Απλά σου έπλυναν τον εγκέφαλο. 3. Οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες όχι μόνο στην ενδοοικογενειακή βία απέναντι στα παιδιά, αλλά μάλιστα κατέχουν ένα ρεκόρ που δεν θα ήθελαν να κατέχουν. Συγκεκριμένα, από όλα τα παιδιά που σκοτώνονται μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, σκοτώνονται από τη μητέρα. Με δεύτερα να έρχονται τα κοντινά πρόσωπα και τον πατέρα τελευταίο στη λίστα. Απλά σου έπλυναν τον εγκέφαλο. Και επειδή είδαμε ότι υπάρχουν μόνο δομές αποκλειστικά για γυναίκες, πάμε να δούμε και μια λεπτομέρεια που δεν ήξερες. Όλες οι δομές μπορούν να φιλοξενήσουν γυναίκες που κακοποιούνται σωματικά ή ψυχολογικά, καθώς και τα παιδιά τους. Τα κορίτσια κάτω των 18 και τα αγόρια κάτω των 12. Γιατί αν το αγόρι περάσει τα 12, δεν είναι παιδί. Είναι πατριαρχικό, βίαιο, γουρούνι και άλλα τέτοια. Οι κόρες τους μέχρι τα 18. Οι γη τους μέχρι τα 12. Θέλω λοιπόν όλοι να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να καταπιείτε την αλήθεια για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Οι άντρες δεν είναι ο Σατανάς. Οι γυναίκες δεν είναι αγίες. Η βία δεν έχει φύλο. Οι άντρες και οι γυναίκες είναι εκνευριστικά ίδιοι. Σε επίπεδο που δεν θέλουν να το ξέρεις. Εκεί βέβαια που δεν είναι ίδιοι είναι στα δικαιώματα. Ή απέναντι στον νόμο. Ή απέναντι στα παιδιά. Να βάλουμε εδώ πέρα και ένα κερασάκι ακόμα που δεν αναφέρεται πουθενά σε όλο το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία. Η αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα είναι ενδοοικογενειακή βία. Το έχουμε? Το λέω εγώ αυτό? Όχι. Το αναφέρει δημόσια σε σχόλιο, κάτω από τη διαβούλευση ακριβώς, επώνυμα, ο διευθυντής παιδιατρικής κλινικής Άργος Χρήστος Τρασιάς. Ξέρετε τι άλλο αναφέρει σε σχόλιο του ο κύριος Τρασιάς? Εδώ θέλω λίγο να κρατηθείτε και να συγκρατήσετε τα νούμερα. Ξέρω ότι από εδώ δεν διαβάζετε για να το δείτε με τα μάτια σας, αλλά θα υπάρχει εννοείται στα link που θα έχω κάτω από την περιγραφή. Από το 2017 λοιπόν, ο κύριος Τρασιάς
είχε 1302 περιστατικά μητέρων που ζητούσαν πλαστή ιατρική γνωμάτευση για να εμποδίσουν την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του. Και μετά κάποιοι απορούν ακόμα. Γιατί ας πούμε οι άντρες αυτοκτονούν 4 φορές περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πρωταθλητές στους άστεγους, στους άπορους. Είναι σε τεράστια ποσοστά ψευδώς καταδικασμένοι και φυλακισμένοι. Είναι χάρη σε κάτι νομοσχέδια σαν και αυτό που είδαμε τώρα. Που έρχονται και βάζουν σφραγίδα στα παρανοϊκά θέλω κάθε ακραίας φεμινίστριας, κάθε ψυχιατρικά άρρωστης μητέρας ή γυναίκας και σαν αντάλλαγμα ξεριζώνει όλη την ύπαρξη του άντρα μέσα από το κορμί του. Πάνω από 500,000 άντρες το χρόνο. 10.000 την εβδομάδα. 1.500 τη μέρα. 60 άντρες την ώρα παίρνουν τη ζωή τους. Το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ενημερώσου, αντιστάσου και μίλα. Αν δεν μιλάς, δεν είσαι απλά υπεύθυνος για το ότι όλο αυτό μεγαλώνει και γιγαντώνεται. Δεν είσαι απλά ένας δειλός ο οποίος δεν μιλάει, φοβάται να μιλήσει δημόσια. Είσαι αυτός που σπρώχνει τον άντρα στις ράγες. Αυτός που το ανοίγει το κουτί με τα χάπια για να τα δώσει. Είσαι αυτός που δίνει περήφανα μια κλωτσιά στο σκαμπό την ώρα που ένας άντρας περνάει τη θηλιά στο φωτιστικό. Είσαι αυτός που καταστρέφει παιδικές ζωές. Και είσαι αυτός που διαλύει οικογένειες. Αλλά ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις. Δικαίωμά σου είναι. Αυτή είναι λοιπόν η διαβούλευση. Έχει 4 κεφάλαια. Εμάς μας ενδιαφέρουν το Β και το Δ. Σας δείξω εγώ στο Β τι έχει που το συμβαίνει. Μπαίνουμε, πατάμε το Β. Έχει όλα τα άρθρα τα οποία θα διαβάσουμε. Και πάμε κατευθείαν εδώ πέρα να κάνουμε σχολιασμό. Όπου μας ζητάει το όνομα, το email μας, το κείμενο, το καλό θα είναι να το κάνουμε επικόλυση και από κάτω ακριβώς μας ζητάει μια αριθμητική πράξη η οποία θα πρέπει να την βάλουμε στο κενό έτσι ώστε να κάνουμε την υποβολή του σχολείου. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, ελπίζω να βοήθησα, δεν θέλει πάρα πολλά λόγια. Εύχομαι να κατάλαβες, είτε σε άνδρας, είτε σε γυναίκα, σύζυγος, πατέρας, αδερφός, ότι εδώ δεν μιλάμε ότι υπάρχει καμία αντιπαλότητα ανάμεσα στα φύλλα. Απλά πρέπει να επικρατήσει η λογική, μιλάμε με στοιχεία και θεωρώ πως αν έχεις την στοιχειώδη λογική και φιλότιμο θα πρέπει να λάβεις δράση γιατί εδώ μιλάμε για καταπάτηση των δικαιωμάτων του άντρα, κατάφορη αδικία και δεν έχεις καμιά δικαιολογία να μην μπεις μέσα εδώ στις οδηγίες που έδωσα και να πάρεις επιτέλους θέση. Να είστε καλά.